Ευχαριστώ, Πέτρο μου. Ναι, να σας πάω σε ένα θέμα με αφορμή την δολοφονική επίθεση την οποία δέχτηκε πριν από λίγο καιρό ο Ζαφυρόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος, ο Μιχάλης Ζαφυρόπουλος. Πήγα και συνάντησα τον Παύλο Σαράκη, επίσης δικηγόρο, γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος πριν από 10 χρόνια, τέτοια περίοδος ήταν περίπου Δεκέμβριος, αν θυμάμαι καλά, φεύγοντας από το γραφείο του, δέχθηκε επίθεση από αγνώστους με καυστικό υγρό. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιτίας αυτής της δολοφονικής επίθεσης να υποβληθεί σε δεκάδες χειρουργία, να ανέβει έναν πολύ πολύ μεγάλο γολγοθά, αλλά μας εξηγεί στην κάμερα, μιλάει αποκλειστικά σε εμάς και μας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους, μάλλον, πώς μπόρεσε και απέκτησε δύναμη προκειμένου να φέρει σε πέρες και σήμερα ένας από τους πιο επιτυχημένους δικηγόρους, δηλαδή χειρίζεται μερικές από τις μεγαλύτερες υποθέσεις και πώς, χάρη στη δική του την αρρωγή, κυρίως οι αρχές εντόπισαν και τον ηθικό αυτούργο αλλά και τους φυσικούς αυτούργους εκείνης της επίθεσης. Πάμε να το δούμε. Η πρόσφατη δολοφονική επίθεση σε βάρος του γνωστού ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου στάθηκε αφορμή να αναμοχλεύσω το παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια, δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι, εισαγγελείς, ακόμα και δικηγόροι έχουν πέσει θύματα δολοφονικών επιθέσεων. Ανάμεσά τους και ο γνωστός ποινικολόγος, ο δικηγόρος των μεγάλων υποθέσεων, όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούν, Παύλος Σαράκης. Όλοι οι δικηγόροι είμαστε συγκλονισμένοι, γιατί ο Μιχάλης Ζαφυρόπουλος ήταν ένας εξαιρετικός δικηγόρος και εξαιρετικός άνθρωπος. Δεκέμβριος 2007. Ο Παύλος Σαράκης φεύγει από το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας με προορισμό το σπίτι του. Στο Νέο Κόσμο, στη συμβολή των οδών Θαρύπου και Λυσιμαχίας, σταματάει στο φανάρι με τη μηχανή του. Ένας άγνωστος τον πλησιάζει και του ρίχνει καυστικό υγρό στο πρόσωπο. Πριν από 10 χρόνια δέχτηκα μια δολοφονική ενέργεια και σε αυτή τη δολοφονική ενέργεια εις βάρος μου, τι απεδείχθη. Αυτό που λέω παρακρατικός μηχανισμός. Ότι υπήρχε συνεργασία επίορκων αστυνομικών, ανθρώπων που βρίσκονταν στους μηχανισμούς διώξεως με το οργανωμένο έγκλημα, οι οποίοι ήθελαν να με εξοντώσουν γιατί γνώριζα πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό που πριν σας είπα και το ονομάζω ως παρακρατικός μηχανισμός. Με την οτροπία των εγκληματικών οργανώσεων ότι αυτός που γνωρίζει και μιλάει και στέκεται απέναντι στη διαφθορά, ήθελα να με κάνουν παράδειγμα. Δηλαδή να μην υπάρξει μίμηση, να μην υπάρξει και άλλος που θα τα βάλει απέναντι σε αυτό το σύστημα της διαφθοράς. Με τη βοήθεια όμως του Θεού κατάφερα να επιβιώσω και συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς. Τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα? Τα πάντα θυμάμαι. Δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ. Και εξαιτίας αυτής της δολοφονικής ενέργειας, εις βάρος του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου, όλα αυτά έρχονται ξανά στη μνήμη μου. Γι' αυτό και ευθέως και δημοσίως λέω ότι πίσω από την δολοφονική ενέργεια του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου κρύβεται ένας παρακρατικός μηχανισμός. Έκτοτε ξεκινάει ο Γολγοθάς. Το ένα του μάτι καταστρέφεται. Αλλεπάλληλα χειρουργία στην πιο δύσκολη μάχη της ζωής του μάχημου ποινικολόγου. Από πού αντλήσατε δύναμη όλα αυτά τα χρόνια να επιστρέψετε ακόμα πιο δυνατός στις δικαστικές αίθουσες και στην μαχόμενη δικηγορία? Τη δύναμη την βρήκα από τους ανθρώπους που ήταν γύρω μου, από την οικογένειά μου, από τους φίλους μου, από τους συνεργάτες μου και από τους ανώνυμους ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα. Ξέρετε κάτι, κύριε Κουσουλέ, όταν είσαι αποφασισμένος να σταθείς απέναντι σε ανήθικα, άνομα συμφέροντα, πρέπει να ξέρεις ότι υφίστανται κίνδυνοι και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να τους αντιμετωπίσεις. Λίγο πριν τον αποχαιρετήσω, του ζητώ να μου μιλήσει για τη γνωστή υπόθεση που απασχολεί το Πανελλήνιο. Εκείνη της μεγάλης φαρμακοβιομηχανίας που εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον χώρο της δημόσιας υγείας. Και είναι αλήθεια ότι το δικηγορικό μου γραφείο παρέχει νομική καθοδήγηση σε τρεις πληροφοριοδότες, οι οποίοι υπέβαλαν αναφορά, καταγγελία για αθέμητες πρακτικές. Άρα λοιπόν είναι ένα στίχημα, ένα προσωπικό στίχημα, ότι αυτή η υπόθεση θα φτάσει σε βάθος. Και το πιστεύω ακράδαντα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την αμερικανική δικαιοσύνη. Επίορκοι αστυνομικοί, τους οποίους αποκάλυψε πριν από 10 χρόνια, του έστησαν εκείνο το καρτέρι θανάτου. Ήτανε τυχερός, γιατί κατάφερε να γλιτώσει. Επίθεση με καυστικό υγρό, παιδιά, μπορεί να σε σκοτώσει κιόλας. Έχασε δυστυχώς το ένα του μάτι. Την όραση από το ένα του μάτι. Ένα του μάτι. Έχει υποβληθεί σε δεκάδες χειρουργία, αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το μήνυμα το οποίο δίνει,
ότι δηλαδή απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και κυρίως αποδεικνύει ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Και μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Κάνατε πάρα πολύ ωραία κουβέντα μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν πληρώσει το τίμημα αυτοί που το επιτέθηκαν. Έχουν εντοπιστεί και νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια, επειδή υπάρχει και μια αργοπορία όπως γνωρίζουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, το δικαστήριο αναμένεται να γίνει σε λίγο καιρό από τώρα. 10 χρόνια χρειάστηκε να περάσουν έως ότου εντοπιστούν και τους ασκηθούν διώξεις. Ναι, βέβαια αυτό που μας ανησυχεί πλέον πιστεύω όλους σαν Έλληνες πολίτες είναι ότι ακόμα και οι εγκληματίες οι οποίοι εντοπίζονται, οι εγκληματίες οι οποίοι δικάζονται και οι εγκληματίες οι οποίοι φυλακίζονται, μετά από ένα χρονικό διάστημα βγαίνουν από τη φυλακή. Με άδεια. Είτε με άδεια, είτε βγαίνουν γιατί αποφυλακίζονται. Για τον νόμο Παρασκευόπουλου, λες. Ναι, μετά ξανασκοτώνουν, μετά. Ναι. Έβλεπα σήμερα το πρωί, ας πούμε, για αυτούς τους 8 οι οποίοι. Με το σίδερο. Με το σίδερο. Οι οποίοι λίστευαν και σιδέρωναν ανθρώπους, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που είχαν εκτίσει την ποινή τους και αποφυλακίστηκαν. Ακριβώς. Και ξαναβγήκαν και πάλι εγκλημάτισαν. Παιδιά, ναι. Είναι τραγικό. Ναταλία μου, βγήκε ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος, ο οποίος έχει ψηφίσει και τον περιβόητο νόμο, βάσει του οποίου βγαίνουν πολλοί από τη φυλακή, και είπε ότι από αυτούς που έχουν βγει γύρω στις 10.000 βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου, από τις 10.000 το 60% είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνοντας ξαναπέφτουν στο έγκλημα. Δηλαδή υποτροπιάζουν ουσιαστικά. Μα έτσι, και στην περίπτωση είναι του Ζαφυρόπουλου, με άδεια ήταν ο δολοφόνος. Ναι. Άρα το σοφρονιστικό μας σύστημα δεν σοφρονεί. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Εχθές